Πανέτοιμη είναι πλέον η τεχνική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Λιμνίου και αυτό που απομένει είναι η προκήρυξη της δημοπρασίας η οποία αναβλήθηκε λόγω της απεργίας του ΤΕΕ. Το Λιμνίο είναι μέσα στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που έχουμε ασκήσει στην αναβάθμιση της περιοχής από το γήπεδο του Άουξου μέχρι και την πισίνα. Από ό,τι γνωρίζετε ήδη είναι ένα έργο το οποίο θα είναι επισκέψιμο σε πολλές ώρες και πρωί και βράδυ μέχρι να κλείσουν οι πόρτες, δηλαδή που θα οριστούμε κάποια συγκεκριμένη ώρα για όλες τις ηλικίες, αλλά και για φιλόζωους και για περιπατητές και για ποδηλάτες. Ένα έργο το οποίο έχει παρουσιάσει ο Δήμος Ξάνθης, έχει κάνει εξ ολοκλήρου τη μελέτη η τεχνική υπηρεσία. Έχει παρουσιάσει ο Δήμος Ξάνθης σε συγκεκριμένα συνέδρια αρχιτεκτονικής και μάλιστα έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση για τις επιλογές. Το κριτήριο που κάναμε αυτή την επιλογή ήταν να παντρέψουμε ουσιαστικά το περιβάλλον της περιοχής, το όμορφο περιβάλλον που δημιουργεί ο Κόσιθος, αλλά ταυτόχρονα και την ιστορία της περιοχής. Γιατί από ό,τι γνωρίζουν οι παλιότεροι ξανθιώτες, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, ήταν ένας χώρος πάρα πολύ επισκέψιμος και κατήντησε να είναι ένας τόπος ο οποίος πλέον ήταν ενδεικτικά, θα το πω έτσι, αποτρόπιος για επίσκεψη, γιατί είχε φτάσει σε ένα σημείο πλέον να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτό το πράγμα δεν το επιθυμούμε σαν Δήμος. Αναβαθμίζουμε την περιοχή, αυτή είναι η προσπάθειά μας και νομίζω ότι θα καταφέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί η δουλειά που έχει γίνει με μεράκι και με γνώμονα πλέον την ιστορία της πόλης μας. Ως προς τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, αυτές αφορούν σε δημιουργία ποδηλατοδρόμου, θεματικών πάρκων, ανακαίνιση υπαρκουσών υποδομών και άλλες. Αυτή θα περιλαμβάνει, εκτός φυσικά από ένα δίκτυο πεζοδρόμων που υπάρχουν, ποδηλατόδρομο από τη μία άκρη ως την άλλη με αναστροφές για να μπορεί, αν θέλει κάποιος ποδηλάτης, να μείνει μέσα στο χώρο, να μην βγει εκτός. Επίσης θα υπάρχουν τρία θεματικά πάρκα. Το ένα θεματικό πάρκο αφορά φυτά τεσσάρων εποχών που ανθίζουν και ευδοκιμούν και τις τέσσερις εποχές, έτσι ώστε να έχουμε λουλούδια όλες τις εποχές κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου. Επίσης το δεύτερο θεματικό πάρκο θα περιλαμβάνει βότανα και αρωματικά φυτά της Ελλάδας, δηλαδή που συναντούμε στην Ελλάδα. Και το τρίτο θεματικό πάρκο θα περιλαμβάνει παιχνίδια εξωτερικού χώρου, τα οποία αφορούν τις ανθρώπινες αισθήσεις αλλά και τα στοιχεία της φύσης, όπως είναι ο άνεμος και το φως του ήλιου. Εκτός από αυτά θα υπάρχουν και κάποιες ανακαινήσεις, όπως κάποιες τουαλέτες που υπάρχουν οι οποίες δεν λειτουργούν τώρα, ή η γέφυρα, κάποια σκαλοπάτια κτλ. Θα προσθεθούν και καινούργια πράγματα στις διαμορφώσεις. Θα υπάρχουν πολλά καθιστικά όπου θα μπορεί ο επισκέπτης να ξεκουράζεται, να συζητά με την παρέα του ή απλώς να χαλαρώνει. Και επίσης θα είναι και ένας ακόμη χώρος περιφραγμένος με χαμηλότερη περίφραξη που θα είναι αποκλειστικά για τα κατοικίδια ζώα, για να μπορείς να πας με το κατοικίδιό σου να παίξεις, να κάνεις κάποια εξάσκηση σε περίπτωση που θέλεις να μείνεις περισσότερο χρόνο. Και τέλος θα υπάρχει και ένα δημοτικό περίπτερο πληροφόρησης, το οποίο μπαίνει σε ένα στρατηγικό μέρος, έτσι ώστε και σε διάφορες περιόδους της χρονιάς όπου έχουμε επισκέπτες στην πόλη να μπορούν να πληροφορούνται, αλλά και όταν θέλει κάποιος, έστω και πολίτης κάτοικος της Ξάνθης, να πληροφορηθεί για κάποια εκδήλωση ή οτιδήποτε άλλο, να παίρνει κάποιες πληροφορίες από το περίπτερο αυτό, το δημοτικό αυτό περίπτερο. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο επαρκής φωτισμός, όπως επίσης η περιφρούρησή του τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να μπορέσει μέσα από το πλέγμα των παρεμβάσεων ο χώρος όχι απλά να γίνει επισκέψιμος, αλλά να μπορέσει να μετατραπεί σε κέντρο αναψυχής και κυρίως ζωής.